κάθε δημοτικό συμβούλιο. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι το θέμα της σχεδίου. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο ένας κοροϊδεύει τον άλλο. Το έχω πει επανειλημμένως. Ο κύριος Δήμαρχος έχει ορίσει ποιος θα είναι πρόεδρος στα νομικά πρόσωπα. Ο πρόεδρος της σχεδίου έχει οριστεί από τον κύριο Δήμαρχο. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Δήμαρχος να ζητάει ευθύνες και ενημέρωση από τον πρόεδρο της σχεδίου. Βοά όλη η πόλη ότι κάτι έχει γίνει. Δεν είναι ιδιοτροπία ούτε δική μου κάθε φορά να μιλάω για την πόλη, ούτε κανένας. Όμως είναι γεγονός ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στη ΚΕΔΙΤ, κάτι ψάχνετε να καλύψετε, κάτι δεν σας βγαίνει και γι' αυτό τρενάρετε και συνέχεια στο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, στο άλλο και στο άλλο. Εγώ θυμάμαι πριν δύο Δημοτικά Συμβούλια, ο κύριος Δήμαρχος είχε πει ότι στο επόμενο θα ενημερωθούμε από τον ορκωτό λογιστή. Ακόμα περιμένουμε τον ορκωτό λογιστή, δίθεν δεν έχει κάποια στοιχεία, δίθεν πήγε σε διακοπές, ορκωτός, δίθεν. Είναι ντροπή να ερχόμαστε εδώ πέρα μορφωμένοι άνθρωποι και να καθόμαστε να ακούμε τις δικαιολογίες όλες. Στη ΚΕΔΙΤ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Λείπουν χρήματα. Οφείλετε να μας ενημερώσετε πού είναι τα χρήματα και να υπάρχει και η παραμικρή και η ελάχιστη ευθυξία και να παραιτηθεί και ο πρόεδρος εάν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργούσε κανονικότατα με κανένα πρόβλημα τώρα να έχει πάρα πολλά προβλήματα, δεν μπόρεσε να λύσει ούτε ένα. Τι να πούμε για τους παιδικούς, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές για τους υπαλλήλους που είναι απλήρωτοι. Τα πάντα δηλαδή συμβαίνουν στο νομικό πρόσωπο. Κύριε Δήμαρχε, δεν μπορείτε να λέτε εσείς εγώ δεν έχω ενημερωθεί. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλετε να μας ενημερώσετε για τον δικό σας σκοπό. Και θέλω να πω και κάτι. Πού στηρίζουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και κάτι πάτε να καλύψετε. Διάφοροι δικοί σας άνθρωποι τρέχουν από λογιστή σε λογιστή για να πάρουν εικονικά τιμολόγια για να δικαιολογήσουν δαπάνες για την ΚΕΔΙ. Αυτό κύριε Δήμαρχε το ξέρετε εσείς που βοάω η πόλη. Να το καταγγείλετε συγκεκριμένα. Αφήστε τα αυτά, εγώ ρωτάω τώρα. Και τους επιδεμαντίες. Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνουν αυτά. Δαπάνες, σας παρακαλώ. Διακόπτετε τους δύο. Σας παρακαλώ. Αντιλαμβάνεστε. Γιατί, αφού αυτό συμβαίνει, γιατί να το πω. Να το καταγγείλετε λάθος. Λέω, αν αντιλαμβάνεστε, τι λέτε. Κύριε Πρόεδρε, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, εμείς θέλουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο να μας ενημερώσετε τι γίνεται με την ΚΕΔΙ. Μπορείτε να το κάνετε. Διαφορετικά να παραιτηθεί ο πρόεδρος της ΚΕΔΙ. Ειλικρινά σας αξιολογώ. Συμβούλιο έχουμε. Όπου πιστεύω. Τι πληροφορίες που έχει, ποια πρόσωπα είναι αυτά και ποιοι επιδευματίες κάνουν αυτή τη δουλειά, θα σας παρακαλέσω ιδιαίτερα, σας δίνω το ελεύθερο να προχωρήσετε σε όποια νόμια ενέργεια εσείς πιστεύετε, ειλικρινά το λέω. Έτσι, σας το λέω ειλικρινέστερα. Εγώ δεν καλύπτω κανένα και δεν πρόκειται να καλύψω κανένα. Για να ξεκαθαρίσουν αυτά τα θέματα και να ξέρετε ότι αν προκύψουν ευθύνες, υπάρχει και αυτό που ακολουθείτε των ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, δεν κατάλαβα. Τι να καλύψουν, ποιο να καλύψουν. Δεν είναι δυνατόν όμως ο Δήμαρχος να ασχολείται με το κάθε τι σε όποιο νομικό πρόσωπο έχει ο Δήμος, λες και δεν υπάρχει κανείς εκεί ούτε λογιστή ούτε τίποτα. Τι είναι δυνατόν. Εδώ το Δήμο έχουμε και γίνεται πόλεμος. Σας παρακαλώ.